Ταξίδια Lovers My Quest, ταξίδια από το εγώ στο εμείς όπως τα ονομάζουμε, είναι ταξίδια στα οποία ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, βρισκόμαστε σε κοινότητες στις οποίες υπάρχουν πολύ βασικές ανάγκες. Σίγουρα κάποια πράγματα το έχουμε δεδομένα στη Δύση, δεν είναι παντού δεδομένα. Ερχόμαστε εθελοντές, οι οποίοι αφήνουμε πίσω
οικογένειες, δουλειές, θυσιάζουμε μέρες ξεκούρασης, χαλάρωσης, αλλά μας συνδέουν κάποιοι κοινοί σκοποί που αφορούν την αλληλεγγύη, την αγάπη, την καλοσύνη. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά τα project, ανάλογως της ανάγκης που έχουμε στο κάθε μέρος, στο κάθε χωριό, το πιο σημαντικό αγαθό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ο χρόνος. Οπότε δίνουμε το χρόνο μας, δίνουμε την ενέργειά μας, για να μπορέσει ο κόσμος γύρω μας να είναι καλύτερος. Πρώτη φορά επισκεφτήκαμε το χωριό GONGO το 2016, όταν γνωρίσαμε και τον Έλληνα, τον Κώστα τον Κοκούλη, που είναι ιδρυτής της οργάνωσης ΣΑΝΑ, ο οποίος πραγματικά μας ενέπνευσε η αγάπη που έχει για τη φύση. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Κουκούλης. Έχω γεννηθεί στην Αφρική, στο Μπουρούντι, με καταγωγή από το πανέμορφο νησί του Πυθαγόρα, τη Σάμο. Στην Τανζανία, όπου βρίσκομαι εδώ και 20 χρόνια τώρα, η πρώτη μου επίσκεψη στην Τανζανία ήταν το 1994. Αυτό ήταν ένα όνειρο από μικρός που πάντα είχα. Λέγεται Saving Africa's Nature in Tanzania, ΣΑΝΑ, τον οποίο οργανισμό ιδρύσαμε το 2008. Είναι τρομερό να συνειδητοποιήσω ότι στα βάθη της Αφρικής, σε ένα πανέμορφο τοπίο, υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος αγωνίζεται για το περιβάλλον. Οπότε η αγάπη του αυτή μας ταρακούνησε και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι εδώ είναι το μέρος το οποίο πρέπει να ερχόμαστε και να εκπαιδευόμαστε, να μαθαίνουμε λίγο πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε σε αυτό το περιβάλλον, να μαθαίνουμε από τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαμε σιγά σιγά. Τότε την πρώτη χρονιά βοηθήσαμε σε ένα ιατρείο το οποίο χρωματίσαμε, αναβαθμίσαμε λίγο έτσι με εξοπλισμό. My name is Dr. Yoni. I'm a doctor of this dispensary. I'm here for 3 years ago. A volunteer wanakuja tunapata faida kubwa sana. Mojawapo wanatusaidia baadhi ya vitendea kazi na nguvu kazi. Ni kweli, kwa mfano kama mmoja wapo volunteer wa mwaka jana, watuletea msaada ya dawa hapa, zimesaidia sana, kwa kiwango kikubwa sana katika zahanati yetu hii. Kuna volunteer kutoka Ugiriki walikuja hapa na madawa yao, yametusaidia kwa kiwango kikubwa sana. I think the almost of the common disease of this village, first of all, is the malaria.
Secondly, skin disease. The third one is pneumonia for child. First one is HIV. I think it's the most common disease. Cloud Sarai. Και συνεχίσαμε με το σχολείο. Χρησιμοποιώντας κοινείς τουαλέτες που υπάρχει πρόβλημα της συνθήκης υγιεινής, μαγειρίο για να έχουν τα παιδιά σνακ, γιατί πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε σπίτι και δεν έχουν κάποιο φαγητό στο σπίτι και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο μάθημά τους. Έκθερα βιβλία, γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη δασκάλων. Για 450 παιδιά υπάρχουν 5 δάσκαλοι, που στηβάζονται πολλές φορές μαθητές ανά 60 σε τάξη. Οπότε μαζέψαμε και χρήματα να παίρνουμε περισσότερους δασκάλους. Sababu wale walikuwa wanajitolea sawa kuna kwa kuna nguvu hata wanafunzi wanakuwa na ile hali ya kuogopa kwamba tukifanya mchezo tutakumbana na nini na adhabu tutapigwa kwa mwanafunzi anakuwa hana uzembe katika elimu atafanya chini juu kama amepewa zoezi lazima atafanya kwa wakati atahakikisha ile kazi aliyopewa na mwalimu anafanya je anaifanya kwa wakati kabla hatujaenda kwenye uji hatujamaliza hapo kwenye volunteer mwaka jana walikuwepo darasa zima walifaulu sawa lakini mwaka huu tulikuwa na mtu mmoja kwa hiyo wamefeli watu wanne watoto sawa kwa hiyo uwepo wa wale volunteer unasaidia hii shule kupandisha taaluma sawa hasa ndio tunaingia kwenye habari ya uji ni muhimu sana kwa watoto kwanza wanafurahia kupata chakula shule wanafurahia sana alafu pili inawajengea inawapa nguvu kwa sababu baadhi yao hawapewi pesa ya kutumia shule. Kwa hiyo kwa kuweka uji shule watoto wanapata nguvu ya kwenda kujisomea na pia inaleta motisha. Kwa nini? Mtu hata kama alikuwa mtoro haji shule lakini kwa kupitia uji wanafunzi tunapata wanafunzi wanakuja. Hata wale watoro wanakuwa wanastisha utoro. Kuna kitu kimoja hapa. Hawa watoto sasa wanaomaliza darasa la 7 wakifaulu wengi wao
kwa kukosa nani ada wanabaki kijijini. Hawaendelei na nini na form 1. Wanabaki kijijini. Wachache ambao wazazi wanamwamko wa kielimu wanakwenda sekondari. Ila baadhi yao wengi huwa wanaishia kijijini na elimu yao inakuwa imeishia hapo standard 7. Βοηθήσαμε πάρα πολύ στην ενδυνάμωση των ανθρώπων. Προσωπικά πιστεύω στην ενδυνάμωση και όχι στην φιλανθρωπία. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις την πλατφόρμα και τα εργαλεία στους ανθρώπους να μπορούν όλες αυτές τις ικανότητες να τις αναπτύξουν και να μην εξαρτώνται από κάποια εξωτερική βοήθεια. Να μάθουν πώς να έχουν τα δικά τους χρήματα, χωρίς βέβαια αυτό να είναι επιβλαβή στο περιβάλλον. Ενδυνάμωσαν πολύ τις μάμες, πολύ σημαντικό. Οι μάμες έχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, γιατί δεν έχουν τη θέση που θα έπρεπε να έχουν στον δυτικό κόσμο. Μιλάμε για ισότητα. Δυστυχώς σε αυτές τις χώρες η θέση των μάμας είναι αρκετά υποβαθμισμένη σε σχέση με τους άντρες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ δυναμικές, έχουν τρομερή αγάπη και πάθος σε αυτό που κάνουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος μια πολύ όμορφη προσπάθεια να ξεκινήσω έτσι ένα πρόγραμμα με μπατίκ, με tie-dye φάσματα, με ραφτική, βοήθησε όλη η ομάδα που ήταν φέτος και από την Ελλάδα και από την Κύπρο να αγοραστούν αυτές οι μηχανές, να κάνουν το training για τα μπατίκ και τα tie-dye φάσματα και βλέπεις λίγο τη σπίθα στα μάτια τους και το πάθος που έχουν να φέρουν την αλλαγή και είναι κάτι που μας ταρακούνησε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που γίνεται αυτό. Είμαι συνειδήτρια του Willing to Help και του Africanism Collection. Βρισκόμαστε και φέτος εδώ στο GONGO για να συνεχίσουμε το έργο μαζί με το Σάνα. Ξεκινήσαμε εδώ και περίπου 6 χρόνια. Στην Αφρική είναι πολύ πολύχρωμη, η διάθεση των ανθρώπων, τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι συμφασμένα με τη φύση, το ξύλο, το χώμα,
τα ξερά χόρτα που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα καλάθια. Η Gongo Mamas είναι μια πολύ δυνατή οργάνωση γυναικών εδώ στο Gongo. Είναι έντονες, διεκδικούν αυτό που θέλουν. Από τότε που ήρθαμε εδώ, ήδη ξέραμε ότι πλέκουν καλάθια και είναι κάτι που χρησιμοποιούν και αυτές, αλλά και το χρησιμοποιούσαν και για εισόδημα. Και ήθελα πάρα πολύ να εμπλέξουμε και άλλες από τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όπως ας πούμε το να βάψουν με την τεχνική μπατίκ που φτιάχνουμε όλα αυτά τα πολύχρωμα υφάσματα. Επίσης να ασχοληθούν περισσότερο και με τη ραπτική και γι' αυτό συνεισφέραμε και με τα γκρουπ που θα έρθουν φέτος, δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το έργο, την αυτοπεποίθησή τους και την δημιουργικότητά τους. Η τεχνική tie and dye και το batik με ενθουσίασε όταν την έβλεπα στην αγορά στο Καρδιακό. Είναι κάτι εντελώς χειροποίητο, το οποίο μετά το φοράνε οι γυναίκες εδώ, είτε σε φορέματα, είτε τα κάγκα, όπως λένε αυτοί τα δικά τους παρεό. Ξεκινήσαμε φέτος τα trainings και τις είδα με τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν σε αυτό, σε όλη τη διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματικά χάρηκα πολύ για την πρόοδό τους και ξέρω πως είναι κάτι που θα το συνεχίσουν και θα μπορέσουν να το αγαπήσουν περισσότερο και στην πορεία. Οι γυναίκες εδώ στην Αφρική αλλά και ιδιαίτερα στα χωριά ασχολούνται πάρα πολύ με το σπίτι. Στην ουσία πάνω τους στηρίζεται όλη η οικογένεια, η φροντίδα των παιδιών, οι δουλειές του σπιτιού. Οπότε πολύ συχνά, έτσι όπως συμβαίνει, δεν τους μένει χρόνο ποτέ να σκεφτούν τι θέλουν σαν γυναίκες ή σαν άτομα, να σκεφτούν τι δουλειά θα κάνανε αν δεν είχαν αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού. Το Africanism και γενικώς η δουλειά που κάνουμε εδώ με το Sana Sun Willing to Help μπορεί να τους προσφέρει ένα όραμα για το μέλλον, σαν επιχειρηματίες, να μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τη ζωή τους παραπάνω και να μπορούν να δουν τις δυνατότητές τους για το μέλλον. Και όλοι ξέρουμε ότι μόλις δεις έξω και ένα μικρό κομματάκι των δυνατοτήτων σου, από εκεί και μετά αλλάζει ο κόσμος για εσένα.
γενικά θέλω και θα προσπαθήσω μέσα από τη δράση μας και ως Africanism και του Willing to Help να μπορέσουμε μία μέρα να τις δούμε περήφανες πίσω από τον πάγκο τους σε μία αγορά στο Dar es Salaam, να προωθούν τα προϊόντα τους περήφανες και με πολλή αυτοπεποίθηση. Οπότε λοιπόν φέτος επιστρέψαμε και εστιάζουμε περισσότερο στο πώς αυτά τα project θα υλοποιηθούν, θα έχουν μια συνέχεια, ειδικά στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα μέρος που να μπορεί να φιλοξενεί κόσμο, ο οποίος πλέον να μένει εδώ πέρα 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Γιατί εμείς ερχόμαστε για 10 ημέρες, στις οποίες βάζουμε κάποια λιθαράκια, αλλά αυτά τα λιθαράκια πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούνται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που με παιδιά τα οποία φυσικά δεν είχαν έτσι κάποια γνώση στο χτίσιμο, αλλά παρόλα αυτά ήμασταν full διατεθειμένοι να σκάψουμε, να κουβαλήσουμε, να χτίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο όταν δουλεύουμε με τη φύση. Βάλαμε τα χέρια μας στο χώμα, μάθαμε να χτίζουμε με λάσπη. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να χτίζουμε κάποια τύπου σπιτάκια με παραδοσιακό τρόπο για το Sana Camp, που είναι στην ουσία η κατασκήνωση που θα φιλοξενεί από εδώ και πέρα τους εθελοντές που θα έρχονται να βοηθήσουν σε ένα πιο long term όραμα που υπάρχει. And Doram, what they are doing is such an amazing work because they try to reconnect people to the nature. Most of the people they see nature like something that doesn't depend on them, but actually we depend on nature, and nature really does not depend on us. So actually what Dora and Elpis are doing is to reconnect people to understand what is the beauty of nature. What do we feel about the nature, and how are we from the nature? So the good thing they are doing is like bringing the volunteers here. The volunteers come here and they work by their more effort. They put effort. They work on their hand. They work just like a normal people from this society, building houses that are very natural from the soil. And you can see them put their hands in the soil and their legs in the soil, touching the soil and creating the building. All this has shown impact. Not only impact because they are working, but also impact to the society, because the society can feel like the volunteers are here to work for bringing some improvement within their community. Like last time we have a dispensary, we have the market, we have the Kilimo Plus area, and we also have now the Sana Camp. All this the effort that bring positivity to the community, because maybe without the volunteers all this they could not be there, but since we have the volunteers working, they are now supporting the community growth. They are supporting the community by helping the community to understand and to know the importance of living in this very natural place.
Δεν είχα καμία προσδοκία. Είχα μάθει πολύ λίγα πράγματα έτσι, για το χωριό και το μέρος που θα μέναμε. Επομένως, ήθελα να έρθω εδώ και να δω και να νιώσω με τις ίδιες μου τις αισθήσεις πώς είναι ο κόσμος εδώ. Πάντα όνειρο από μικρή να ταξιδέψω σε χώρες της Αφρικής με εθελοντικό πρόγραμμα και να δω τις συνθήκες της ζωής τους και να ζήσω και εγώ μέσα σε αυτό και να προσφέρω εννοείται ό,τι μπορώ. Δεν είχα στο μυαλό μου τίποτα συγκεκριμένο όταν ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι και όλη αυτή η οργάνωση, οπότε πραγματικά όταν ήρθα εδώ κατάλαβα τι συμβαίνει και πού είμαι. Πρώτη μου φορά στην Τανζανία, τέταρτη φορά σε τέτοιους ταξίδι. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή είναι η τέταρτη φορά που κάνω ένα τέτοιο ταξίδι, δεν ευνηδιάστηκα, ας το πούμε, από οποιαδήποτε εικόνα. Έχω πάει στη Ρουάντα, την Κένια, τον Νεπάλ και τώρα τέταρτο ταξίδι στην Τανζανία. Όταν έφτασα εδώ, αυτό που ένιωσα ήταν πολύ πρωτόγνωρο, πολύ πρωτόγνωρο συνέστημα, πολύ διαφορετικό, το οποίο συνδύαζε και θλίψη και περιέργεια και ανυπομονησία για το τι θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Τα παιδάκια χαίρονται τόσο πολύ όταν βλέπουν ότι ερχόμαστε χωρίς καν να μας ξέρουν. Οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί, φιλικοί. Νιώθω πραγματικά σαν να έχω ξαναεπιστρέψει άλλη στιγμή. Στην Τανζανία οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί, τόσο χαμογελαστικοί, τόσο χαρούμενοι, έστω και με αυτά τα λίγα χέρια. Δηλαδή στα παιδιά που παίζουν, προσπαθούν να κάνουν μπουκέτο με λουλούδια από ό,τι βρίσκουν στους στάνους, από τα δέντρα, να παίξουν μαζί σου μπάλα χρησιμοποιώντας ένα στυλ καρύδας. Είναι μοναδικό αυτό. Περιμένεις ότι θα δεις άτομα τα οποία είναι μίζερα, στενάχωρα, αλλά βλέπεις ακριβώς το αντίθετο. Βλέπεις άτομα τα οποία δεν σε ξέρουν, χαμογελάνε, έρχονται να σε γνωρίσουν, παιδάκια
τρέχουν πίσω σου, θέλουν να σε αγκαλιάσουν, θέλουν να σου πιάσουν το χέρι. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ φιλικοί. Δεν περίμενα σε ένα ξένο περιβάλλον, δηλαδή είμαστε και άλλης εθνικότητας, δεν περίμενα να μας δεχτούν τόσο απλόχερα. Έρχονται τα παιδιά, σε αγκαλιάζουν, σε φιλάνε, σου φιλάνε το χέρι, σε τραβάνε να σου δείξουν τα πράγματά τους, περνάς με το τσιπάκι και έρχονται και σε χαιρετάνε, έχουν μάθει το μπάι και τρελαινόμαστε όλοι κάθε φορά που το ακούμε. Ήξερα που ερχόμουν, ήξερα τι να περιμένω, τίποτα δεν με εξέπληξε. Ήξερα πως είναι οι συνθήκες, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ, είχα πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν ξαναέρθει και μου είχαν πει τις εμπειρίες τους. Αυτό όμως που δεν είχαν καταφέρει να μου περάσουν το συναίσθημα, αυτοί οι άνθρωποι. Και τη μόνη διαφορά που βρήκα εδώ είναι αυτό, πολύ μεγάλη συγκίνηση, λύπη, χαρά. Σίγουρα αυτό που είδα ήταν αυτό που περίμενα. Δηλαδή είχα μια εικόνα, διαβάζω πάντα, έχω μια πληροφόρηση, μια γνώση για το τι συμβαίνει στην Αφρική. Οπότε δεν νομίζω ότι μου έκανε κάτι εντύπωση ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή την έλλειψη των βασικών συνθήκων διαβίωσης εδώ, όπως και την έλλειψη βασικών δικαιωμάτων όπως είναι η παιδεία και η υγεία, οι οποίες είναι λίγο πολύ αυτονόητες στην Ευρώπη, ή αν όχι αυτονόητες, τουλάχιστον πάντα υπάρχει μια δίωδος για να μπορέσει να παλέψει αυτά τα δικαιώματα. Εδώ πέρα αυτό προφανώς δεν είναι τόσο προφανές. Ενώ πίστευα ότι θα νιώσω μια τρελή χαρά που γίνεται το όνειρό μου πραγματικότητα και που βλέπω αυτά τα παιδάκια που όλα πέφταν πάνω μου, με αγκαλιάζανε. Συνέχεια είχα ένα σφίξιμο, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτά τα παιδιά ήταν τόσο χαρούμενα και ζούσαν κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, δεν γινόταν ένα παιδί να μου χαμογελάει και ταυτόχρονα να είναι ξυπόλυτο, με σκισμένα ρούχα. Αφού μου ήρθε εδώ πέρα, είδα ότι όντως υπάρχει φτώχεια, ότι είναι δύσκολα, έχουν έλλειψη στο νερό, στα πάντα. Τα καταλήμματά τους, τα σπίτια τους, οι τουαλέτες, είναι όλα πολύ πιο δύσκολα από ό,τι τα φανταζόμουν. Μέσα μου έχει δημιουργηθεί και μια χαρά και μια θλίψη. Χαρά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν το βάζουν κάτω και δεν αφήνουν οι δυσκολίες που έχουν καθημερινά, το να πάνε να πάρουν νερό, το να μην μπορούν να πάνε σχολείο τα παιδιά τους και το να έχουν φαγητό κάθε μέρα στο τραπέζι τους, αν έχουν τραπέζι πολλές φορές. Με έχει διδάξει πολλά. Αυτό που θα περίμενα, που θέλω σίγουρα να δω εδώ, είναι να φτάσει η ανάπτυξή τους σε τέτοιο σημείο που δεν θα χάσουν όμως το χαμογελό τους. Γιατί κάποιες φορές θεωρώ στον δυτικό κόσμο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ανάπτυξη είναι τόση, η ρυθμή είναι τόσο γρήγορη και τόσο απαιτητική που δεν το έχουμε αυτό και δεν νομίζω ότι αυτό είναι τα πάντα, να έχεις πολλά υλικά αγαθά αλλά κανένα χαμόγελο. Τα συναισθήματα μου πηγαίνοντας πίσω στην Κύπρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω πώς ζούμε
εμείς, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας και πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ. Εδώ δεν υπάρχουν τα απαραίτητα. Με εντυπωσίασε το χωριό, γιατί μου θύμισε πολύ παλιές δεκαετίες στην Κύπρο, όπου οι άνθρωποι έμεναν σε σπίτια από πληθάρι, όπου το νερό είχε αρχίσει να μπαίνει το 1960. Όμως, διαπίστωσα ότι οι υλικές τους ελλείψεις δεν τους ενδιαφέρουν, γιατί ίσως δεν γνώρισαν το διαφορετικό. Και σε εκείνο που ήθελα να σταθώ είναι ότι η αλλαγή γίνεται οργανωμένα. Γίνεται από τις κυβερνήσεις, γίνεται από την ίδια την κοινότητα. Εδώ, οι άνθρωποι επαναστατούν για να διεκδικήσουν εκείνα τα οποία θέλουν. Ίσως εμείς είμαστε το κάτι άλλο που θα τους δώσει την όθηση να διεκδικήσουν το κάτι άλλο. Και ελπίζω ότι κάποια μέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αρκούνται στο ελάχιστο να διεκδικήσουν μια μέρα εκείνον το οποίο τους αξίζει και τους αναλογεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γιο μου που είπε ένα βράδυ που καθόμασταν ότι εδώ έχει νιώσει την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του από ό,τι θυμάται. Γιατί πηγαίνοντας προς το σχολείο άρχισε να βρέχει και βγάλαμε όλοι τα παπούτσια μας, τις φανέλες, τα αγόρια και πηγαίναμε με τα παιδιά χέρι-χέρι στο σχολείο μέσα στην βροχή και τραγουδούσαμε τραγούδια. Και νιώσα μεγάλη ευλογία που κατάφερε ένα από τα παιδιά μου να είναι εδώ και να ζήσει αυτό το πράγμα. Μεγαλώνοντας όλοι ακούμε τους γονείς μας να λένε πάει το φαγητό σου, τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε. Ερχόμενος εδώ κάθε θελοντής όμως συνειδητοποιεί ότι αυτό υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως πεινάνε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στο χώμα και συνειδητοποιείς σχεδόν αυτόματα το πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι, γιατί πραγματικά πρόκειται για τύχη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν υστερούν σε κάτι. Είναι και έξυπνοι είναι, και εργατικοί είναι, και καλοσύνη έχουν μέσα τους. Και από ατυχία γεννήθηκαν αυτοί εδώ, από τύχη εμείς εκεί. Γυρνώντας πίσω, χρειάζεται ο χρόνος να επεξεργαστεί κανείς όλο αυτό. Τα συναισθήματα είναι, βομβαρδίζεσαι από συναισθήματα ουσιαστικά. Όμορφα συναισθήματα όμως. Γεμίζεις το backpack σου γυρνώντας πίσω με αγάπη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Το 2017 γνωρίσαμε τον Ελπί και τη Δώρα, οι οποίοι ταξιδεύανε την Αφρική εκείνη την εποχή. Ήρθαν εδώ, τους άρεσε, ξεκινήσαν το δικό τους οργανισμό και έτσι το 2017 ξεκινήσαμε την πρώτη αποστολή από Ελλάδα. Εκείνη την εποχή κάναμε μια φάρμα με κοτόπουλα, διότι μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Τανζανία είναι το κάρβουνο. Χάνουμε μεγάλες εκτάσεις δασών κάθε χρόνο, διότι ο κόσμος στην πόλη του Dar es Salaam, που δεν είμαστε μακριά, χρησιμοποιεί πολύ κάρβουνο, ενώ μπορεί να χρησιμοποιεί γκάζ. Και οπότε είναι ένα έσοδο εύκολο, σχετικά εύκολο για την κοινότητα. Και ψάχνοντας να δούμε τις λύσεις για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την καταστροφή του δάσους, είδαμε ότι ένα δέντρο μπορεί να αποφέρει σε μια οικογένεια το ίδιο ποσό. Εάν είχαν δύο κότες για δύο εβδομάδες θα είχαν το ίδιο εισόδημα από τη δουλειά που κάνουν περίπου για τρεις εβδομάδες για να κάνουν αυτό το δέντρο, το οποίο περίπου έχει 60 χρόνια ζωής, να το κάνουν κάρβουνο. Και έτσι αυτή ήταν η πρώτη αποστολή των παιδιών από την Ελλάδα στην Τανζανία.
βλέποντας τα παιδιά ερχόμενοι με όλη αυτή τη θέληση να βοηθήσουν ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν κακόμοιροι ή φτωχοί ή δεν είναι, είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, έχουν ανάγκες διότι δεν έχουν τόσο πολύ την χρηματοοικονομική άνεση όπως τον άλλο δυτικό κόσμο, αλλά παρόλο που ζουν σε ένα σπίτι με λάσπη, βλέπουν τα αστέρια, ακούν ωραίους ήχους της φύσης, έχουν υγιεινό φαγητό, όπου είναι και ο πρωταρχικός τους, η πρωταρχική τους ανάγκη να βρουν το φαγητό της ημέρας. Νομίζω ότι είναι μεγάλα μαθήματα για τα παιδιά της Δύσης και γυρνώντας πίσω πιστεύω ότι γυρίζουν άλλοι άνθρωποι. Μου έκανε εντύπωση με τον Τόλι σήμερα το πρωί που επειδή φεύγουν αύριο λέει σκέφτομαι πώς θα φύγω αύριο και μου έκανε εντύπωση γιατί πηγαίνεις στο σπίτι σου και πρέπει να είσαι χαρούμενος κανονικά αλλά σκέφτεσαι πώς θα πας πίσω και αρχινάω και σκέφτομαι γιατί να μην είναι χαρούμενος. Και είναι γεγονός ότι τώρα που ήμουν σε αυτόν τον πολιτισμένο που λένε κόσμο εκεί πέρα, ένιωσα ζούγκλα. Ενώ εδώ που λένε ζούγκλα, νιώθω πανευτυχής, νιώθω ηρεμία και νομίζω και ότι νιώθατε κι εσείς γι' αυτό και αρχίζετε και σκέφτεστε πώς θα φύγετε τώρα από την ηρεμία και τον πολιτισμό να πάτε πίσω στη ζούγκλα σας. Ο σκοπός της ζωής είναι ένα όραμα και το όραμα είναι να βλέπουμε εκεί που θέλουμε να πάμε και όχι εκεί που είμαστε. Το όραμα το δικό μου, εδώ που έχω έρθει στο Σαντάνι, είναι να έχουμε ένα Σαντάνι που είναι προστατευόμενο. Αυτό έχει γίνει, είναι το πάρκο του Σαντάνι, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιζήσει εάν δεν υπάρχουν αυτά τα κόριντορ των ελεφάντων και άλλων ζώων που ταξιδεύουν και αυτά από εμάς, δεν μπορούν να μείνουν μόνο σε ένα μέρος. Και αυτός είναι ο σκοπός μεγάλος δικός μου στη ζωή μου, είναι να προστατεύσουμε, να σωθεί αυτό το κόριντορ, το οποίο φυσικά δεν θα είναι μόνο προς όφελος των ζώων του Σαντάνι, αλλά και των ανθρώπων που ζουν γύρω από το πάρκο του Σαντάνι, όπως είναι το χωριό Γκόγκο, όπου πιστεύω σύντομα και με τη μεγάλη αυτή βοήθεια που έχουμε πάρει από όλους εσάς και το Willing to Help, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην έχουν πια αυτή την υλική ανάγκη από εμάς, και να φτάσει σε σημείο που το Willing to Help με το ΣΑΝΑ να γυρίσουν τώρα και να πάνε σε μετακόμιση γνώσης. Δηλαδή να έρχονται ανθρώποι σαν πολλούς από εσάς, άλλοι κάνετε ξυλουργία, άλλοι κάνετε μουσική, άλλοι κάνετε τεχνική κτλ. Να έρθετε, να έρχονται τέτοιοι άνθρωποι να μαθαίνουν τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να περνάνε τη γνώση τους, οπότε να είναι τελείως ανεξάρτητοι. Θα ήθελα να τελειώσω ότι πάντα πολλοί κόσμος με ρωτάει έχεις ελπίδα, πιστεύεις με όλα αυτά που γίνονται με την καταστροφή, περιβάλλοντος. Έχω πολλή ελπίδα και πάντα βάζω την ελπίδα να κυριεύει το μέλλον μου και όχι οι πληγές μου. Διότι σίγουρα υπάρχουν πληγές σε αυτόν τον πλανήτη, τις οποίες άμα τις κοιτάμε δεν πάμε πουθενά, ενώ κρατώντας την ελπίδα και με αυτή την ελπίδα φτάσαμε σε αυτή την εργασία Willing to Help και Σάνα. Και κάναμε ό,τι έχετε δει, κάναμε ένα κόσμο του Γκόγκο να είναι ευχαριστημένος. Με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος του Γκόγκο είναι ευχαριστημένος. Τα άλλα όντα που ζουν στο πάρκο έχουν και αυτά ελπίδες να ζουν και αυτά ευτυχισμένοι. Οπότε όλα καλά, συνεχίζουμε. Unaweza. Unaweza.